θα παρακαλούσα να γίνεται να κάνουμε λίγο ησυχία. Γιατί τα παιδιά κουράστηκαν πολύ για να μας το παρουσιάσουν. Ο παπάς σου μόλις ήρθε. Ώρα του είναι, ο ήλιος έγειρε. Δεν μου λες, μήπως άφησε τίποτα τσουλούφια στο λαιμό. Για να δω. Πάρε το ψελίδι και ότι είναι κόκκινο. Γιατί τα έκοψες μόνη σου. Αν είχα λεφτά, θα πήγαινα στο κομμωτήριο. Αλλά πού λεφτά. Μα εσείς την περασμένη εβδομάδα είχατε ένα μάτσο. Είχαμε, τώρα δεν έχουμε. Είστε τερλίκοι δύο, να το ξέρεις. Εγώ τι φταίω. Το άντρα μου τα χέρια είναι τρίφια και δεμένη δεκάρα. Ναι, γιατί εσύ πας πίσω. Δεν σε τα πότε να του λες όχι, ότι σε τρεβολογάει σε γλέντια. Γιατί να του πω όχι, ναι είμαστε, να μην χαρούμε μια στάλα. Πρέπει να βάζετε κάτι στην άκρη. Ό,τι θες λες. Αν είχαμε κάτι τακτικό, ναι. Μα αυτός δύο εβδομάδες κάθεται και μην δουλεύει. Οπότε, αν δεν κουπερνάς δύο εβδομάδες, θα ξεσκάσεις, φυσικό είναι. Πάρε το ψαλίδι σου, τα σημάζεψα. Σε ευχαριστώ, κούκλα μου. Ραμόνα, θυμίσου πάλι τα καλιά. Ραμόνα. Πήγε στην τράπεζα χθες και σήκωσε λεφτά για να στείλει στην Αγγλία. Σε παραδιάστηκε τρελόγρια πάλι. Και με τι λεφτά θα πάει στην πάρο. Κάτω σκαφιστεί αυτή. Έννοια σου. Ώστε μας φεύγεις αύριο. Θα φύγω για να μην σας ενοχλώ. Έλα τώρα, μη σε παίρνει το παράπονο. Αφού σας ενοχλώ όλους. Εγώ, μια έρημη γριά με το ένα πόδι στο λάκκο. Φεύγω, να βρείτε την ησυχία σας. Καημένη και εσύ πια, όλοι εδώ μέσα ζούμε. Θα τύχει καμία παρεξήγηση. Μία μόνο παρεξήγηση, καλή και άγια. Μέσα σε ονείο και την πανίω, μου λέει ότι θα ξεσπίσει τα σκότια. Ναι ή όχι. Και αν είπαμε καμιά κουβέντα, εσύ τότε σε σκόμπο. Εμείς στην Αγγλία δεν τα ξέρουμε αυτά. Φεύγω κι εγώ ένα χρονάκι στην μπαρ να βρω την ησυχία μου. Κι εγώ κι εσείς. Και όταν με ξαναδείτε, συγχωρέστε με. Και ο Θεός σας συγχωρέσει και εσάς. Έλα τώρα, άσε τις κλάψεις, αφού το ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε. Σαματής, εγώ δεν σας αγαπάω. Έλα, κάτσε εδώ και φέρνουμε τη βαλίτσα σου να την ετοιμάσω εγώ. Σε ευχαριστώ, Ματάκη. Μόνο μου αρέσει να ετοιμάζω μόνο το ταξιδάκι και βαλίτσα. Δεν μου λες εσύ, πάλι την Πινελόπη μας περιστάνεις. Ούτε που την ξέρω αυτή την κυρία που λες. Τότε τι το ξυλώνεις και το ράβεις αυτό το τραπεζομάτιο δύο χρόνια τώρα. Να με συγχωρεί χάρη σου, το χρόνο δεν είναι που το άρχισα. Και δεν θα έπρεπε να το τελειώσει. Έλατε. Το πιάνω που μου κάνει κέφι. Την ώρα μου περνά κακό μοίρα. Εγώ στη θέση σου θα πήγαινε κανένα σεριάν. Να βγάλω τον αέρα μου. Να με δει και κανένα μάθη, βρε αδερφέ.
Ναι, σιγά. Πού να πάω. Τι πάει να πει. Ναι, σιγά. Επειδή ο άντρας σου είναι καπετάνιος, εσύ πρέπει να κάθεσαι μέσα με καλιά το κέντρημα. Και εγώ σου λέω πως εκείνο το όμορφο παιδό περνάει μια χαρά στο λιμάνιο του κόσμου. Τα ακούς. Μόνη μου, πού να βγω, πού να πάω. Μα επειδή είσαι μονάχη σου, το λέω. Μωρέ, και τι σας νοιάζει εσάς. Μια φορά το κέντημα δεν είναι άντρας στο κρεβάτι σου. Γυναίκες είμαστε κι εμείς και ξέρουμε από μοναξιά. Τι ξέρετε δηλαδή, τι θέλετε να πείτε. Καλά, δεν χρειάζεται τη φιλοσοφία. Καταλαβαίνουμε πότε το πιάνεις το κέντημα σε ελσοσμένη. Σοπάτε και εσείς έχουν και άντρες. Καλή ρομάντζα, κύριο Δάνη. Κοπιάστε, κοπιάστε. Σκόνη που την είχε αυτή από όλα παλίτσα. Εμείς στην Αγγλία δεν είχαμε καθόλου σκόνη. Ναι, ναι. Καθόλου σκόνη, Αγγλία. Και δεν μου λες που ευκολεύτηκες λεφτά για την πάρο. Σήκωσα 4 στην τάξη, θα πάρω και από τα νίκια. Ποια νίκια? Το δωμάτιο μου αυτού εδώ, ματάκια μου. Ποιο αυτού εδώ? Αυτού εδώ, να σε χαρώ, έχω και κανένα άλλο. Τι σου λέγω, ότι αυτό το τέλος θα κάνει το κεφάλι της, δεν στο έλεγα. Αν δεν θα κάνει, θα κάνω και θα παρακάνω. Άκουσε εκεί, το δικό μου δωμάτιο δώνω. Δεν δώνω το δικό σας. Είσαι ανέστητη, ορίστε μας. Εδώ πέρα είμαστε όλη μια οικογένεια και εσύ πας να μας κουβαλήσεις μια άγνωστη, μια ξένη. Καλά σου λέει, ξέρουμε εμείς τι κουμάσι θα είναι. Αν δεν είναι γυναίκα, άντρας είναι. Άντρας! Άντρας βέβαια, ένα παλικάρι, χαρά Θεού, με ένα μαλλί, η Μαρτωθέ. Τώρα που θα έρθει ο άντρας, θα σου πω εγώ, πώς θα μας κουβαλήσει ένα ξένο άντρα εδώ μέσα που είμαστε όλο γυναίκες και κορίτσια, μου λες. Άντρας, δεν θα πατήσει εδώ μέσα, τα ακούς, αλλιώς θα φωνάξει την αστυνομία. Τι νοιάζει καλέ την αστυνομία να έρθει εδώ πέρα. Κανένα αφαιριό θα βάλω ή κανένα λαθέμπορο να την νοιάζει την αστυνομία. Άντρα θα βάλω. Κι άμα τον τρέχεσαι, μη του το δείχνεις. Κι άμα τον καψώνεις πολύ, πλένω πιο συχνά. Άκουσε εκεί. Κάνε δουλειά σου. Θες πάλι να έχουμε πελάτες με την αστυνομία. Τι δεν θες την καραμπίνα. Γεια σου! Δεν σου φτάνει ρομάτζα, το κρασί, το μεζιλίκι. Τρώμε το φωκάκι και τους γάτους. Τι σου φταίνε γάτες. Άσε με και κάνε δουλειά σου, πα! Φύγε! Δεν πάω να μ' αρέσεις. Αστά, ο γιος σου, φύγε βρε από εκεί, μπορεί να στην ανάψει. Έτσι έφαγε και το βυζί της μάνας σου. Εσύ πάλι πού το ξέρεις ότι μου φάγε το βυζί. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το λένε. Εσύ το είδες. Δεν μου το έδειξες, αφού έτσι ξέρω τι θες να πω. Δείξε μας και εμάς να ξέρουμε καλύτερα. Τροπή σου. Μυστήρια γυναίκα. Εγώ του φώναξα για το γιο της και αυτή το έβαλε μαζί μου. Κύριε Λίσσα. Έχει καμιά σας καλή ώρα. Δεν θα είναι πέντε. Τι ωραία μαλλιά, λουστικές. Έχω να βγω. Πάλι με εκείνο τον όμορφο με την κούρσα. Με το λεωφορείο που να πας και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι. Εμείς στην Αγγλία όλα με το αυτοκίνητο βγαίνουμε. Αλήθεια. Βέβαια, με το γαμπρού μου το αυτοκίνητο. Θα είναι όμορφα στο Λονδίνο. Εσύ εκεί θα χάλεγες κόσμο. Λόρδι θα φιλούσαν τα κομμάτια. Δε παιδί ομορφιά, δε παιδί. Ρόδο το αμάραντο. Να μη σου ματιάσω, Ρόδο το αμάραντο. Δεν μου λες πότε θα σαρβανιαστεί. Άμα θέλει, όποια! Δεν μου λες, πήρες και ένα γράμμα από εκείνο τον άγνωστο. Εδώ το! Φέρε το να γελάσουμε. Ένα λεπτό, μα πού είναι τα παιδιά, πού πήγανε. Τι θες? Να στείλω κάποιο στο τσαγκάρι να μου φέρει τα γοβάκια μου. Πού να πάει έτσι με τη ρόμπα. Πάω. Όχι εσύ. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να, πάρε τρεις δραχμές. Άσε, δεν πειράζει. Όχι και να πληρώσεις και από πάνω, φτάνει που πας να με εξυπηρετήσεις. Μα τι αξία έχουν τρεις δραχμές. Όχι, Γιάννη, όχι. Τις προάλλες πλήρωσες ένα δίπλακο για τα τσιπικάκια μου. Να, πάρε. Διάβασε τώρα το γράμμα. Γιάννη! Έλα σου πω. Έχω δουλειά τώρα, αργότερα, άμα γυρίσω. Έλα εδώ, θέλω σου πω. Άμα γυρίσω, πώς το λένε. Έλα εδώ, είπα, πώς το λένε δικό μου. Πήγαινε Γιάννη, δεν βγάζομαι τόσο για τα βοβάκια μου. Έχω χρόνο. Σ' ακούω. Γιάννης, ξέρεις τι είναι κρασί. Ποιο το είναι, τι είναι. Άκουσε πω εγώ. Άνθρωπος είχε βάσανα μέσα κεφάλι του. Είπε, τι πιο πάνε κάτω. Πήρε ήπιε νερό, βάσανα μέσα κεφάλι του. Πήρε ήπιε γάλα, βάσανα εκεί μέσα κεφάλι του. Πήρε ήπιε σαλέτη, βυσινάδα, τίποτης. Βάσανα εκεί μέσα κεφάλι του. Έρχεται άλλος άνθρωπος, Γιάννη, και τι του πει. Έπαιξε άλλο πιο το. Μα είναι πάνω, κεφάλι. Κατάλαβες, Γιάννη, άλλο πιο το. Κάθεται άνθρωπος, Γιάννης, φύτευε αμπέλι. Φτιάνει κρασί, πίνει κρασί. Έρχεται Χριστός, πίνει κι αυτός. Μπράβο, λέει, και ευλογεί κρασί. Τούτο ειστεί το αίμα μου. Να τι είναι κρασί. Άντε τώρα.
Μπορώ ώρες να τον ακούω τον Ιορδάνη. Ώρες. Τόσο τρελή είσαι κι εσύ. Άντε βρε, ανέστητες γλωσσοκοπάνες. Πού είναι το γράμμα? Λοιπόν, ακούστε. Θες να ακούσεις? Όχι. Μα πού λέει ο Φουκαράς που τα γράφει? Πώς μαθαίνει τον φόνο του? Θέλω να σου πει πως αγαπάει. Τόσο αστείο είναι. Εγώ το βρίσκω αστείο. Να μπορούσα να σου εξηγήσω πόσο άσχημα κάνει. Αγαπημένη μου, θα ήθελα να είχα τη δύναμη να μη σου ξαναγράψω, μα δεν μπορώ. Βουλό! Έλα! Διάλεξε τι γουστάρες. Βουνό, θάλασσα ή παραλία. Αλήθεια! Άντε ντε, ξεφόρτωσέ με. Δεν βλέπεις την κουβαλάω στα χαμάρες. Τι είναι αυτά? Τροπίσε. Έλα ντε, ξέρω κι εγώ τι είναι. Ψάρια, κρέας, τυρί, βούτυρο, φρούτα, καλά καλά κι εγώ δεν ξέρω τι. Πες δεν τα αγόρασες. Σαν πως έδωσα σημασία. Του είπα να βάλει απ' όλα. Σπίτι έχω. Και τι θα τα κάνουμε τόσα πράγματα? Σταμάτα μωρέ, για τα φαγιά θα μιλάμε τώρα. Σπίτι είναι αυτό, ας υπάρχουν. Σου έδωσε επιτέλους τα λεφτά εκείνος ο... Σταμάτα μωρέ. Δικοί μας άνθρωποι είναι, και η Μαρίτσα και η Γερανιτό και όλοι. Αλλά μπορώ να φωνάζω που βρήκα τόσα λεφτά. Εντάξει, μπουμπούκο μου. Κόφτονται, άστε τις αηδίες. Να, πάρε να έχεις. Τι είναι αυτό? Σ' αρέσει. Πού το βρήκες? Άστο το κερατό μου μέσα να του δώσω μία να πάει δυο τη μάνα. Τι θα πει που το βρήκα? Τάσκασα και το πήρα. Τέλος πάντων. Τώρα, σ' αρέσει. Σημαρίτσα, τι λες? Πω, θαύμα είναι, θαύμα, με γεια σου. Είναι πολύ sick. Ναι, είναι sick και τη πάει. Πολύ τη πάει. Μπούλα, πες του το δικάρι που θα μας φέρει γριά. Έκτακτο είναι, ματάκια μου, έκτακτο. Παραλίγο να υπηρεσεί στα χέρια με την κρυά και τον Ικάρι και τώρα τα ξέχασε όλα. Λοιπόν, κορίτσια. Μπάπη, τα έμαθες. Η κρυά θα μας κουβαλεί σαν τέρν Ικάρι. Αγρίεψε την κι εσύ λίγο. Εντάξει, μωρέ, θα αναλάβω εγώ. Τώρα, θέλω να της αγοράσω ένα φορματάκι της βούλας. Έτσι, στη ζούλα που λένε. Και θέλω να της το κάνω ο σουπρίς, θα με βοηθήσει. Μα ναι, το συζητάς. Δεν λέω, στο αντρικό. Έχω πολύ γούστο. Αλλά στο γυναικείο. Λοιπόν, έχεις αύριο να της φάρουμε το φορματάκι. Και όπως είπαμε, τσιμουδιά. Σουπρίς, έτσι. Όποτε θες. Μπάμπη, πες τη γριά, ότι εδώ πέρα είμαστε όλο κόριτσα και γυναίκες. Πώς μας κουβαλείς ένα ξένο εργένη και άντρα? Εντάξει μωρέ, θα εξηγηθώ εγώ. Με γεια του το καημένο. Είσαι όμως, Μπάμπη, τζέντελμαν που λέμε κι εμείς στο Λονδίνο. Είμαι ο κερατάς. Τρεις μέρες συστική δεν είχε. Χθες της άπησε το ξύλο και σήμερα της πήρε μπιζού. Μέγα είσαι, κύριε. Ιωακήμ, πού είσαι, Ιωακήμ? Όλη μέρα νιάου νιάου, θα σας πω εγώ. Δεν είναι τίποτης. Πέρασε. Μα πού είναι το ευλογημένο του Ιωακήμ? Όλη μέρα παίζει, που κι αν δεν έβαλε στο στόμα του. Κύριε Ορδάνη, η γυναίκα σου είναι άρρωστη. Έπρεπε η βλεπισνιάτα της. Προσωπό της, φεγγάρι. Μάτια της, άστρα ουρανού. Καρδιά της, γιούλπα, ξέρει. Ναι, μα τώρα είναι άρρωστη. Ήλιον είχε στα μαλλιά. Πάπη, Βούλα, σας φέρω το παιδάκι. Γίνανε πάλι τα τσιμιτσικότσι. Μη μαρτών. Άργησα λίγο. Έπρεπε να τα βάψει. Τι μικρά πόδια έχει. Βρίσκεις. Για να φοράς αυτά τα γοβάκια όπως τα κρατούσα, μου φαινόταν... Τι ώρα είναι? Εφτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Χαρά στο πράγμα. Γιώργη, έλα μέσα, παιδί μου, να φας. Αδυνάτησες. Μια γριά με το εδώ πέρα μένεις. Ναι, πάω να τη φωνάξω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εκεί πέρα μένεις εσύ. Καλοκαίρια βράδυ μένω εδώ πέρα. Καλά την έχεις εκεί πέρα. Πυροκρασάκι, θυμάμαι, βλέπω ουρανό. Δεν μπορώ εκεί πέρα. Καρδιά μου αρρώστησε, μπαίλδησε. Δεν μου λες. Καλά την έχεις εκεί πέρα. Μα σου είπα, δεν μπορώ εκεί πέρα. Καρδιά μου μπαίλδησε. Δεν έχεις και άδικο. Θα πει πόμος, να βάλεις χανά σκεπή. Απάνω μου. Καμιά φορά ψιλοβρέχει τη νύχτα. Καλή βροχή. Άμα βρέχει, ανοίγω στόμα μου πιο όλη. Σκεπή ποτέ. Τρεις φορές σε μένα πήραν η σκεπή. Τρεις φορές, σους. Εδώ πέρα, κανείς δεν μ' ακουμπάει. Κανείς. Σαν καλά τα λες. Κάνεις καλή δουλειά. Υδραυλικός. Υδραυλική καλή άνθρωπη. Κούρασε πολύ. Πόσο να είναι, εσύ? Εγώ δουλεύω εις καμίνες.
Σε χιτήριο. Όχι, τούβλα, κεραμίδια. Πληρώνουν καλά. Άκουσε σου πω εγώ. Από υδρότα μου εμένα χιλιάδες θέλεις έγιναν. Εγώ απάνω μου κεραμίδι δικό μου δεν έχω. Τι λέει Τζάνο, πληρώνουν καλά. Πες γνώμη σου. Έτσι. Φέρω ποτήρι σε κεράσω κρασί. Χαρά μου εμένα πιούμε μαζί. Άσε, μη φέρε. Δεν θέλω. Γιατί δεν θέλεις. Πιέστε εσύ. Καλώ τον. Καλησπέρα. Πού είναι το δωμάτιο. Κάποιος είναι το δίσκι. Από εκεί είναι. Κάποιος αλλιώς μου τα έξυπνε. Πώς αλλιώς περιτάνε. Εσύ έλεγες πως βλέπεις τον δρόμο, μα εδώ είναι αυλή. Εκεί είναι μακριά ο δρόμος, Τάρης. Δύο βήματα είναι από εδώ ο δρόμος. Α, κυρά μου, στο είχα πει. Πώς αρήνε σε αυλή, δεν μου κάνει. Γιατί όσοι μένουν σε αυλές δεν είναι άνθρωποι. Εμείς στην Αγγλία, όλες οι αυλές μέναμε. Α, κυρά μου, δεν θέλω να με παρακολουθούν 40 μάτια πότε μπαίνουν και πότε βγαίνουν. Έννοια σου, εμείς εδώ πέρα, καθένας τη δουλειά του. Ούτε το όνομα του πλανού, δεν ξέρει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Όλια. Πώς την είπατε, Όλια. Όλια, να συγχαρώ. Το κανονικό της είναι Όλγα. Είναι Ρωσία. Και αυτή είναι εδώ πέρα μαζί μας μένει. Αλλά δεν τα πάει πολύ καλά με τον άντρα της. Νόστιμη δεν σου φάνηκε. Καληνύχτα. Βρε, έλα από εδώ να το δεις. Είναι με τα πετσαρία όπως στην Αγγλία. Μισό μου με δώσε ψωμί. Πράγματα και έχω αφήσει στη μέση. Μωρέ, καλά δεν άρχισες εκεί πέρα. Δεν μου λες. Αυτή είναι εδώ, Αγγλίδα είναι. Όχι, η κόρη της είναι παντρεμένη με Άγγλο. Εκεί ζει κι αυτή. Όχι, πριν δύο μήνες πήγε. Ορίστε, σήμερα την πήγε με το ταξί. Και ούτε το Γιωακίμ δεν έβρε. Πάνε και παίζουν εκεί πάνω στο γιαπί, μα τα ντούβλα. Δεν έχει βάλει μπουκιά στο στόμα του από το πρωί. Θες ψωμί με ζάχαρη. Δεν πίνω. Γιατί δεν πας στην πλατεία. Τι να κάνω εκεί. Να πάρεις αέρα. Να πηγαίνω πάνω κάτι και να πειράζω τα κορίτσια. Δεν θέλω. Πάνω στον καφενέτο. Δεν μ' αρέσει ο καφενές. Όλοι οι φίλοι σου εκεί πάνε. Άντε, πήγαινε κι εσύ. Δεν μπορώ να σε βλέπω όλη μέρα μαραμένο και αμύρητο. Δεν μπορώ στο καφενέτο. Στο κινηματόγραφο γιατί δεν πας. Κάθε τόσο 5 δραχμές για κινηματόγραφο. Ανέβα στο δέντρο. Όλα τα παιδιά από το δέντρο βλέπουνε. Καλά μου να το πω. Θες ψωμί με ζάχαρη. Μη μένεις με τη φανέλα, θα κρυώσεις. Μπήκανε μέσα για να το δει. Ναι, μα εγώ τι μπορώ να κάνω. Πες στον άντρα σου. Εγώ δεν έχω άντρα. Αν ήταν εδώ, θα βλέπες. Θα του το πω όταν γυρίσει. Θα αργήσει να γυρίσει απόψε. Ψάχνει για δουλειά. Στο καφενείο είναι. Δεν μπορεί, μου είπε ότι... Αφού τον είδε. Δεν μπορεί, λάθος θα έκανε. Γιάννη, τον είδες, έτσι δεν είπες. Δεν είμαι και βέβαιος. Βλέπεις, δεν είναι και βέβαιος. Εξάλλου μου ορκίστηκε πως δεν θα ξαναπάει. Καλησπέρα. Νάτος. Καλησπέρα, για σένα μιλούσαμε τώρα. Τελείωσα γρήγορα όπως βλέπεις όλα, ουφ. Στέλιο, καλά που ήρθες. Τι συμβαίνει. Η γριά έφερε νικάρι. Τι σώνει νικάρι. Τι τη σώνει νικάρι. Δεν είχαμε συμφωνήσει να μου σκουβαλήσει κανένα ξένο. Καλά, καλά, θα το τακτοποιήσω. Τον κουβάλισε και όλο τον έχει μέσα η παλιόγρια. Καλά, είπαμε, δεν θα το τακτοποιήσω εγώ. Η βούλα με τον μπάμπι σημασία δεν έδωσαν. Σε αυτό το θέμα είμαι ανέντοτο. Και αν χρειαστεί θα φερθώ και σκληρά. Τι έγινε, εσύ που πήγε σήμερα. Στη θεία μου, εσύ που ήσουν, α. Θα σου πω. Πότε θα μου πει. Εάσε με, δεν ξέρει πω είμαι αυτή τη στιγμή άνθρωπο σκοτώνω. Μου φαίνεται να πάρω κι άλλο και τη γριά και τον νικάρι. Ευτυχώς υπάρχει ένας άντρας σαν εσένα εδώ μέσα. Αυτό εγώ δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Εδώ είσαι ρε, φέρε πίσω την κοσάρι. Σε μένα μιλάς. Σε σένα, ναι, άντε κατέβαινε γρήγορα την κοσάρι. Πρώτα απ' όλα πρόσεχε πώς μου μιλάς, ναι. Ωραία λοιπόν, φέρε πίσω την κοσάρι. Ποιο είναι κοσάρι, ποιος είναι αυτό Στέλιο. Όξο από το σπίτι. Όξο, πάμε μαζί όξο ρε. Κάτω τα χέρια σου ρε. Θα μου δώσει την κοσάρι. Κάτω τα χέρια σου, άσε με. Τι έγινε, Στέλιο! Είναι κλέψη, μαντάμ. Βρήκαμε δύο άσχοι μία ντάμα κάτω το τραπέζι. Κακοήθειες, Όλια, κακοήθειες! Θα μου δώσει την κοσάρι, θα φωνάξει την αστυνομία. Παναγία μου! Άσε με, θα φωνάξει την αστυνομία! Θα σε πάω στην αστυνομία, ρε. Φέρε πίσω την κοσάρι, ξεφύλα. Άσε με, ρε, μπάσταρδε! Μπάσταρδος, εγώ μπάσταρδος. Θα του κάνω μήνυση, θα του κάνω μήνυση! Στέλιο, σήκω και χτύπα τον, σκότωσέ τον! Θα του κάνω μήνυση, σας έχω όλους μάρτυρες, θα του κάνω μήνυση! Στέλιο, θέλω να τον χτυπήσεις, να τον σκοτώσεις! Θα σ' αφήσω στα χέρια της δικαιοσύνης, εγώ είμαι κύριος! Χτύπα τον, σειρά, χτύπα τον!
έξω, θα τη ξαναπούμε εμεί. Καλά. Εσά ποιο σα είπε να. Έλα, πάμε μέσα. Ξανάρχισε πάλι τα χαρτιά. Δεν μπορούσα να τα εξηγήσω. Πόσο άσχημα κάνει. Μάτωσε το χέρι σου, πάμε να σου βάλουμε το νόμο. Ωραία, μια χαρά την άραξη εκεί πέρα. Γιάννη! Έλα εδώ να σου πω. Μόνο εσένα μιλάω, Γιάννη. Τούλμπαξε δική σου καρδιά. Τι θες πάλι. Έλα, θέλω να σου πω. Τι είναι πάλι. Τι είναι άστρα, ξέρεις. Πλανήτες. Πλανήτες. Άκου σου πω εγώ. Ποιος λέει, πρέπει γίνει νύχτα. Ακόμη οι άνθρωποι να γιάσουν, να ξεκουραστούν, κλείσουν μάτια. Παίρνει μαύρη κόλλα χαρτί, κουλώνει ουρανό, φτάει από κάτω. Όχι καλό λέει, σκοτάδι, πίσω. Παίρνει μια καρφίτσα, τσουπ, τσουπ, τσουπ. Τρυπάει εδώ, τρυπάει εκεί, χιλιάδες τρυπάει. Ήλιος φωτίζει από μέσα. Αστραβγαίνουν χιλιάδες. Καλό είναι αυτό, λέει. Άνθρωποι, όταν κοιτάνε άστρα, κάνουν όνειρα πολλά. Κατάλαβες, Γιάννη. Πατέρα σου, αυτού είναι άστρα. Φύγε από το φως, κάτι διαβάζω. Πώς και δεν πήγες πουθενά εσύ σήμερα. Χάλασε το καρπυρατέρ, το αυτοκίνητο το έχουμε στο συνεργείο. Και δεν μου λες πότε έχεις σκοπό να σαραπανιαστεί. Δεν το σταματάτε πια αυτό το βιολί. Καλά, εγώ πρώτη φορά ρωτάω. Έχει λεφτά τώρα, έχει πολλά. Έτσι φαίνεται. Και τα πιάσε από αυτές τις πίπες η σαντινικό που φτιάχνει. Δεν τις φτιάχνει μόνος, το έχει ολόκληρο εργοστάσιο. Αυτό είναι. Έχω κι εγώ ιδέες και μάλιστα πρώτης γραμμής. Κεφάλαιο δεν έχω. Άμα πιάσω την Καρονή με την Αμαζόνα δεν θέλω τίποτα άλλο. Φτιάχτηκα αμέσως. Κοσμοϊστορικό δίδυμο αυτό, σας το λέω. Μπορεί να πιάσω και 4 και 5 χιλιάδες. Το FedEx σας για γυναίκες! Αχάριστες! Στήλες! Τι πάθετε πάλι! Χωρίζω, φεύγω, τελείωσε. Δεν είναι γυναίκα αυτή. Αν ήταν άλλος θα την είχες φάξει. Εσείς πριν, ήσασταν μια χαρά. Μην μπλέξεις ποτέ σου. Κάικες. Εδώ σου πω τα ρούχα σου. Φέρε και τα άλλα, όλα φέρτα. Βρε, παιδιά, ακούστε! Αυτή είναι το Χριστού Βάρβαρου, του αγριάνθρωπου! Βούλα, βούλα, άκουσε με! Θα φύγεις. Θα φύγω να βρω την υγειά μου. Βρε, πού να πας, κάτσε εδώ. Εδώ είμαστε σαν μια οικογένεια. Θα βγάλω χαρτιά, θα πάω στην Αυστραλία. Μπορεί να πάει όποιος θέλει. Πώς δεν μπορεί. Με 25 λίρες το πόλησε 2 μήνες εκεί. Ξέρω να μου σε βοηθάει να πάω γρήγορα τα χαρτιά. 25 λίρες, 7.500 δραχμές πάνω κάτω. Κι άλλες 4.000 περίπου για ναύλα. Σύνολο ούτε 12.000 δραχμές. Τι λες, και σου άνεσαι για πάντα. Εκεί έχει δουλειά, δουλειά. Χέρια να έχεις και έτσι και είσαι λίγο καπάτσος να φτιάξεις μια δική σου δουλίτσα. Αυτό είναι. Πήρες τα πάνω σου. Βέβαια, εκεί το έπινε παρθένη. Τον θέλει τον άνθρωπο. Τον εκρατούνε να μην φύγει. Δεν τον εδιώχνουνε διαρκώς. Βρίσκουνε και χρυσάφι στην Αυστραλία. Υπάρχουνε μέρη που δεν τα έχει πατήσει ποτέ. Ανθρώπου πόδι. Βρίσκουνε χρυσάφι και πετρέλαιο όπως στον κινηματογράφο. Με 12.000 δραχμές και γίνες άνθρωπος. Εδώ σου έχω και τα υπόλοιπα και όλα σου καλή. Τρελαθήκατε! Να ξεκουπιστεί, να ησυχάσω! Όχι, θα μείνω να μετρώ! Όταν δεν έχω φράγκο, να μην με λογαριάζει, να με κάνει σκουπίδι! Εγώ τα κάνω αυτά! Ψέματα είναι! Σου παραπονέθηκα από τότε δεν είχαμε να φάμε! Κατεβάζει μια μουρέκλα στο πάτωμα! Είσαι βάρβαρο, σε γουρούνι! Εγώ δηλαδή με το στραβόξυλο! Βρε, μπάμπι, έλα εδώ! Τέλος πάντων, δεν βγάζω άκρη μαζί σου. Θα ξαναφτιάξω τζούλα μου. Νέο είμαι ακόμα. Βρε, έλα εδώ που σου λέω! Για σκέψου καλύτερα, Μπάμπη, και γύρνα. Η κρυμμένη κοίτανε το. Μας έστειλε γράμμα. Αχ, έκτακτος άνθρωπος, μεγάλη ψυχή. Και μας στέλνει και φρούτα κρυμμένη και τυρί. Καλή σας όρεξη, εγώ φεύγω, δεν θα είμαι εδώ. Όχι, Μπάμπη, μην το κάνεις αυτό. Ας φύγει, ας φύγει. Αυτός θα κλάψει. Βρε, Μπάμπη, πού την αφήνεις. Έλα εδώ που σου λέω. Αυτή πότε με σκέφτηκε, πότε. Είναι αφινοτιμία και ενανδρία, κύριε Σταθόπουλε. Ακού εδώ, δεν θα με μάθεις εσύ, κύριε, τι πάει να πει άντρας και φιλότιμο. Τα ακούς, αυτό να έρθει να μου το πει ένας άντρας. Όχι ένας τίποτα, ένας τρίχας. Καλά σε ένα σπίτι, μόνο αυτό σου λέω και τα καταπίνω τα υπόλοιπα που μου είπες. Βρέα, και να φτιάξεις το δικό σου πρώτα. Και όπως από εσάς ανακατευτείς τα προσωπικά μου, θα του αλλάξω τα φώτα! Έλα από εδώ και πιάσει την άκρη. Έσο γράφει. 7,60 εκατοστά. Καλημέρα. Πού είναι το κέντρο? Έλα από εδώ τώρα. Στο σημάδι. Κράτα εκεί. Με τον Μπαρδόν. Περί τίνος πρόκειται.
Το οικόπεδο πουλήθηκε. Ποιο οικόπεδο? Πουλήθηκε, κύριε. Πουλήθηκε. Το πήρε άλλος. Ε, ναι, ποιος τα αγόρασε δηλαδή. Και από εδώ το ίδιο. Βράφει 760 και κλειστά. Έλα εδώ είσαι. Εγώ. Ναι, εσύ. Σ' ακούω και από εδώ. Όχι, θέλω να έρθεις εδώ. Α, να σου κάνω το χατήρι. Η τούτος δουνιάς, ξέρεις τι είναι. Όχι. Για πες μου εσύ. Σου πω εγώ, ναι. Θεός έφτιαξε άλλο δουνιά. Καλό δουνιά. Απάνω ουρανό. Έχει περιβόλια, με λαγούντα, γυναίκες, φαΐ, τα πάντα τζάνι. Φάτε, πιέτε, χριστιανοί. Ούλα δικά σας. Άνθρωπος όμως, μπαμπέσεις, πονηρός, άλλοι. Να φτιάξω άλλο δουλειά. Υψώ, πιναλέω, φαΐ ακριβό. Ζωή δύσκολη, προβλήματα πολλά. Αυτός είναι ο δουλειά. Σε εσύ είναι αυτός, πλάκα έχει. Δεν μου λέτε, η πολυκατοικία δίπλα φέτος χτίστηκε. Ναι, φέτος, γιατί. Ανέδωσαν να του βάλει ένα ποτούλο από πέτρα και δεν χρειάζεται για πετόνε. Δεν χρειάζεται, το πήγα από χθες. Το πιο πολύ είναι τούβλα, μόνο μια στέγη έχει με πετόν. Πόσοι οικογένειες μένετε εδώ? Πέντε. Οι δύο πριν το 50, έτσι. Ναι, οι δύο. Η κυρία από εδώ και μία άλλη που λείπει. Ωραία, δεν τελειώνουμε. Σήκω, κυρά μου. Καλά, πάμε στο πετράδιο, έκατσε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 7,60 επί 2. 15 και 20. Πάμε. Σαν να μην στεκόμαστε καλά. Γιατί? Λέτε να μας διώξουν για να χτίσουν πολυκατοικία. Θε βαριέσαι. Αν μας διώξουν, μας διώξανε πρώτη φορά. Θα είναι. Κύριε Στέλιο, τι λέτε? Εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Φεύγω. Πώς θα φύγεις? Πώς θα φύγεις, Στέλιο? Πού θα πεις την πουλά? Είναι άντρας της. Τι με νοιάζει, δικό σου άντρας είναι και σένα να μην σε νοιάζει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Άμα πια. Είδες τι άκουσα εγώ. Τράκαμε, είπε, τρίχαμε, είπε το τομάρι. Ξεκουμπίστηκε το κάθαρμα. Σταμάτα κι εσύ πια με αυτή την κιθάρα. Γιατί, τι σε πειράζει, παίζει καλά. Παίζει καλά, δεν λέω. Μα μπορεί και να τον ακούει κανείς συνέχεια. Τι όλα παθιάρικα παίζει. Α, εμένα με λιγώνουν τα παθιάρικα. Θα βγεις απόψε. Δεν ξέρω, την παραλία πάτε. Τις πιο πολλές φορές. Εμένα, να ξέρετε, η μουσική πάντα με επηρέαζε. Όταν άκουγα μουσική, παραμιλούσα. Γιατί δεν παίζεις? Τι είπες να πάψω. Και τι με αυτό, εμένα θα ακούς. Μα πώς γυαλίζουν έτσι τα μαλλιά σου? Μπριγιαντίνι. Όχι, το φυσικό τους είναι. Τα καστανόμαυρα έτσι γυαλίζουν. Και κάτι μούσκουλα που έχει. Από τη δουλειά είναι, ξέρεις, έτσι τα έχουν οι στραβλικοί. Δεν θα ήθελα να είμαι γυναίκα σου, θα μέλιωνες εκεί ανάμεσα. Έτσι λες, δεν έχεις παρά να με δοκιμάσεις. Συγχαμένος είσαι, συγχαμένος. Βρε, για να δω, Αποστόλου είναι αυτός. Α, ναι, ο Σταύρος είναι, θα πάει στο καφενείο. Δεν μου λες εσύ, πάσποτα στο καφενείο, δεν σε έχω δει ποτέ. Όχι. Οργασμός. Πρέφω από εδώ, τάβλη από εκεί, πικέτο παραπέρα, ξέρει, δεν βρίσκεις τραπέζι να κάτσεις. Αυτός ο Σταυρός, χρυσός είναι. 18 καράτια. Πόσο θες? Ε? Πόσο θες, λέω. Κάτσετε, δεν το είπα για να... Δανεικά θα είναι, μεταξύ μας, μωρέ. Δεν είναι σωστό, σου έχω πάρει κι άλλα. Μεταξύ μας, μωρέ, σ' όπως μου τα φας, θα είναι ένα πενιντάρικο. Αλίμονο. Ξέρεις, έτσι ήμουνα κι εγώ. Δάνεζα παντού και δες με τώρα. Γι' αυτό να είσαι λίγο πιο σφιχτός. Σου μιλάω εκ πείρας. Αυτή η μύγα με έχει τρελάνει. Μύγα, μαχαζί είναι να ξεκολλήσει από τα ζαχαρένια σου πουτάκια. Αχ, να μου να μύγα κι εγώ ή τα τελίτσα στο βρακάκι σου, έτσι, Στράτο. Η τώρα σε βρίσκει πολύ του γούστο της, το ξέρεις. Ψεύτη! Ντρέπεται, κατάλαβες. Αχ, τι άντρας είναι αυτός, μια ματιά να σου ρίχνει και να νιώθει σκλάβο του. Να, αυτά μου είπε. Για μάζεψε τα λόγια σου, πάλι ο ψεύταρε! Σαν πολύ θάρρος πήρε, δεν νομίζεις! Θα ρίξει αυτός πάει πίσω. Να είχα λεφτά πολλά να χτίσω ένα παλάτι, να τη βάλω μέσα. Να, αυτά μου έλεγε αυτή η σιγανοπαβαδιά, ο Στράτος. Να, μωρέ. Πολλά λες πάλι. Αχ, κι εγώ ένα αστείο έκανα, μα έτσι επειδή φεύγω. Πρέπει να του πω τις όλες μου και θα μπλέξω. Αχ, τι έχει να τραβήξει κι αυτήν ο Θεός να με συγχωρέσει. Όπου πάει? Δεν ξέρω. Γιατί του δάνεισες? Ε, όχι δάνω. Σε είδα. Ε, ναι, του δάνεισες. Μου υποσχέθηκες πως δεν θα το ξανακάνεις. Αφού πιστεύεις πως κάποια μέρα θα κερδίσει. Το δανείς για να τον διώξεις από εδώ, να τον ξεφορτώνεσαι. Ό,τι θέλεις λες. Δεν θέλω έτσι να τον ταπεινώνεις, δεν θέλω. Μπορείς να ρίξεις τον ακούω μισή ώρα να τον ψηλήσεις για ένα πενιντάρικο. Να πεθάνει, άσε να πεθάνει από στέρις. Μα μην τον ταπεινώνεις έτσι. Είναι άντρας μου. Νομίζεις δεν καταλαβαίνω τι νιώθεις κάθε φορά που βάζεις το χέρι σου στην τσέπη σου.
Και τι σκέφτεσαι κάθε φορά. Και τι θέλεις να κάνω. Να μην του ξαναδανείσεις, αυτό να κάνεις. Είναι σαν να πληρώνεις για μένα. Τι λες τώρα, τρελάθηκες. Να πεθάνει. Άστο να πεθάνει από στέρηση. Είναι άντρας μου, δεν θέλω έτσι να ταπεινώνεται. Ποτέ μου δεν τον ταπείνωσα. Ποτέ. Του φέρω όσο μπορώ καλύτερα. Με θεωρεί τον καλύτερο του φίλο. Και εσύ αντέχεις να τον ακούς. Αυτό το λέει. Θεέ μου, εσένα να σε έχει για φίλο του, εμένα για γυναίκα του και εμείς οι δύο. Θεέ μου, Θεέ μου! Ησύχασε και κάτσε. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θέλω να φύγεις από εδώ μέσα. Από εδώ μέσα μόνο μαζί θα φύγουμε. Όλια, θες, πήγα και έκατσε εκεί. Μόνος το ίδιο μέρο. Θα ρούσε το σάρκο με το κέντρο σου. Κράτα το πότσο το κέντρο. Κράτα το σημάδι. Το τόπο. Έτσι. Κερνάω! Κερνώ! Εσύ κεράσεις εμένα! Ναι κύριε Ορδάνη, εγώ κερνάω εσένα! Πολύ μικρός εσύ κεράσεις εμένα! Γιατί? Φύγε από κοντά μου! Μην έρχεσαι από κοντά μου! Γιατί μου φωνάς κύριε Ορδάνη, σε πείραξε εγώ ποτέ! Όταν εγώ είπα κεράσεις εσένα, εσύ γιατί είπες όχι, ε! Τώρα δουλειά σου εσύ, δουλειά μου εγώ! Καλά κύριε Ορδάνη, εγώ πάντως σε γουστάρω! Γουστάρεις εσύ εμένα! Γιάννης με παιδιά, πού πήγε Γιάννης! Γύρισε, αλλά φεύγει. Φεύγουμε μαζί για την Αυστραλία. Άμπα. Σε ένα μήνα σε βλέπω να μας χαιρετά στον Πειραιά, δεν ακούω τη λουκούμια. Πολύ σε δύο μήνες. Κι εγώ έλεγα πως τώρα εδώ θα έπαιζε στην πρέφαση. Κι εγώ έτσι έλεγα, αλλά να, βρήκα στη γωνία τον Μπάμπη. Εγώ με το Στέλιο έχουμε φάει μαζί. Ψωμί και αλάτι. Κι αν μαλώνουμε καμιά φορά. Άνθρωποι είμαστε. Να, πάρε και το 50 σου, μια και δεν το χρειάστηκα. Κράτα το. Θα το χρειαστείς μαζί. Μου τα δίνεις μαζί με τα υπόλοιπα. Αχ, δεν έχει προκοπή με την πρέφα. Καλά, θα το φυλάξω. Να σου πω, φεύγεις. Ναι, πάω μια φόρτα. Μονάχος μου, τι να κάνω εδώ μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τη βγάζεις έτσι μόνο σου, κρυφό ποτάμι, μπορείς να μου πεις. Μήπως βρήκες καμιά δαστριμούλα. Καλά που λες. Ένα μήνα από τώρα σε βλέπω να μας χαιρετά στον Πειραιά με ένα κουτί λουκούμια. Καλό παιδί, λιγομίλητο αλλά καλό. Πάω να πω στην όλη ότι έφτασα και ήρθα. Πού πας, είναι έφυγε. Έφυγε, πού πήγε, ξέρουμε. Εγώ όχι, ρωτώ τη Μαρίτσα, άντε γεια. Γεια. Εσύ, για πού με τον καλό. Όπου θέλω πάω. Ξέρεις να πάρεις τα πράγματά σου. Δεν θέλω, σε αφήνω να το δώσεις άλλη. Καλά, βάλε τώρα να πάμε. Να στρώσεις μόνος σου να πας, εμένα ξεχασέμαι. Δεν μπορώ, φοράω το καινούργιο μου κοστού. Σκασίλα μου και εγώ το καινούργιο φόρεμά μου. Βούλα, ένα μόνο σου. Ως τη γωνιά πήγα και ένιωσε με μια κυρίω. Φαντάζομαι να πήγαινα και παραπέρα. Επίτηδες έκατσε στη γωνία για να βρεθεί κάποιον να μου πει: Άντε Μπάμπη, γύρνα σπίτι σου. Έτσι αφήνουν μια αγάπη και φεύγουν. Τι πας να κάνεις, τρελέ, γύρνα σπίτι σου. Σαλάτα θες. Ούτε στη Μαρίτσα είναι, έβαλε το καλά της σκέφτηκε. Δεν θέλει όμως αυτή, αγανάκτησε πια μαζί. Με εννοείς. Τώρα όλο βάζει τα καλά τη, φεύγει και ποτέ δεν λέει που πάει. Από εκείνο το βράδυ που αυτός ο τύπος με το εικοσάρι έφαγε τη γροθιά από το στράτο, γι' αυτό μιλάει συνέχεια. Τι είναι μια γροθιά, κι εγώ μπορώ να τη ρίξω. Κι όμως από τότε μόνο γι' αυτό μιλάει. Καταλαβαίνεις πόσο χαμηλά με βλέπει, με εννοείς. Πρέπει να πάμε στην Αυστραλία, πρέπει να πάρω τα πάνω μου. Εγώ μια φορά τα αποφάσισα. Δώσ' μου το χέρι σου, μαζί θα πάμε. Δυο μαζί με αλλιώ, με τον καλό. Με τον καλό. Θα δουλεύουμε σκυλίσια μέχρι να μαζέψουμε κοπόδεμα και να σκεφτούμε μια καλή μηχανή. Μοιάζομαι για σένα. Πώς το έπαθες και είπες μια γλυκιά κουβέντα. Σε περίμενα.
Γιατί τα άλλα βράδια δεν με περίμενε. Όλα. Τότε γιατί δεν μου το έπεισε. Απόψε είναι αλλιώς. Άκου τι ησυχία που είναι. Λείπουνε όλοι. Πώς και έτσι. Λείπουνε όλοι, ναι. Μόλις έφυγε ο Μπάμπης με τη Βούλα, άδειες οι αγλοί, σκόρπισαν όλοι. Ώστε φύγανε, πάνε τώρα στη γέφυρα του καραβιού και θα ονειρεύονται την Αυστραλία. Μόνον εκείνος δεν είναι εδώ. Από το μεσημέρι λείπει. Πού να είναι, ώστε είμαστε μόνιμα. Ναι, πριν που σε περίμενα, ήμουν ολομόνοχη εδώ. Γι' αυτό σου είπα ότι άργησες. Αυτή εδώ η αυλή, αυτή η ανάσα, το αγιόκλημα, το γιασεμί, δεν είναι πολύ ωραία. Θυμάσαι ποτέ να κάτσαμε στην αυλή βράδυ? Όχι, και τι με αυτό. Όση χαρά μπορώ να στη δώσω, στη δίνω. Θα ήθελα να με περίμενες, στο δικό μας το σπίτι. Σε λίγο που θα ξαναγυρίσουν πάλι όλοι, θα παρακαλάω για μια ματιά στα κλεφτά. Όλια, αυτά που μου λες, δεν μου τα ακούνται καμία γυναίκα. Και θέλω να μου τα λες στο δικό μας το σπίτι, όπου θα ζούμε μαζί, εσύ και εγώ. Και όχι να μου τα λες εδώ μέσα. Νιώθω ότι ό,τι λες πέφτει κάτω και το πατάμε με τα βρωμοπόδια τους όλοι οι υπόλοιποι. Η Αστά, ο Ιορδάνης, η Μαρίτσα, ο άντρας. Έχεις δίκιο, μα εγώ τι μπορώ να κάνω. Άνοιξε τα μάτια σου. Ένα ρεμάλι, ένα σκουπίδι, χαμένο κορμί. Που έτσι και κερδίσει την πρέφα και του πουν. Η γυναίκα σου έφυγε. Θα συνεχίσει τον τζόγο. Θα σε πουλάγε για λίγα χιλιάρικα και πάω στοίχημα. Μιλάς έτσι γιατί δεν το ξέρεις. Χθες όλο το βράδυ έκλαιγε. Έκλαιγε, πώς του ήρθε. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί και έλεγε για τον Πάπη και για τη Βούλα ότι σώθηκαν. Θα πάνε στην Αυστραλία και θα ξενιάσουν από προβλήματα. Και το κλάμα του σε συγκίνησε. Μ' αγαπάει. Ναι, μα εσύ αγαπάς εμένα. Αν τον αφήσω, θα χαθεί όλους διόλου. Ναι, εμένα μου λες. Ξέρεις πόσα λεφτά του έχω δανείσει. 1500 δραχμές. 15 εκατοστάρικα μετρημένα. Και ξέρεις με ποια συμφωνία του τα δίνω. Θα πάει να παίξει. Για να γυρίσει μεσάνυχτα. Το σμάτι μου ξέρει ότι κάτι τρέχει με εμάς τους δύο. Αλλά με ένα κατοστάρικο είναι όλα εντάξει. Γιατί σου ρουφιάνος είναι. Ξεκάθασε και μου το βγάζεις άγγελο και μου το λυπάσαι. Όχι, όχι, δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα δεν έχει καταλάβει. Για σου πει ότι κάποια στιγμή ξέρει, τι θα κάνεις. Ό,τι θες. Θες να φύγουμε. Δες. Έβαλα 2.000 στην τράπεζα για τους δυο μας. Καλησπέρα! Πού ήσουν εσύ? Πάψε πια να με ρωτάς πού ήμουνα και πού ήμουνα! Άντρας είμαι και όπου θέλω ήμουνα! Σε ρωτάω εγώ που πας! Ή τι κάνεις εδώ! Τι βλέπεις να κάνω δηλαδή! Τίποτα! Έτσι το είπα! Το βλέπω και μόνος μου! Απλά κουβεντιάζεις! Τίποτα δεν κάνει! Τότε τι φωνάζεις! Είδες! Την έχω καλομαθημένη! Να κουβέντα να πω και το παίρνει επί πόνου! Ωραίες ώρες πετάς κάτι κουβέντες κι εσύ! Στο έχω πει κι άλλο! Δεν είμαι και στα καλά μου σήμερα, πάω να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου! Πρέπει να φύγουμε, μα πώς να φύγουμε! Θα τα ξεκαθαρίσω εγώ τα πράγματα, ένιωσα. Θα το τα πω όλα καθαρά και εξάστερα. Και βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ώστε ένας ξελαφρωμένος να μάθεις τι θα φύγεις. Όχι, όχι, μην του πεις τίποτα ακόμη, σε παρακαλώ. Να, θα το τα πω όλα τώρα που είμαστε μόνοι. Κανείς άλλο δεν θα ακούσει τίποτα. Τον είδες όμως πώς έκανε που μας είδε μαζί. Έχει υποψίες και πονάει. Έχει υποψίες ο άτομος, αλλά δεν πονάει. Αυτή είναι η διαφορά. Εσύ το κάνει επίτηδες για να μου ξυλώσει περισσότερο από το εξής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στά. Όλα θα τα κόψω, όλα. Είναι μυστήριο πράγμα, ενώ νομίζω ότι είμαι έξυπνος άνθρωπος, με πολλές αρχές, αξίες, έξυπνος. Και τώρα θα μου πεις, πού είναι όλα αυτά κύριε, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Συμφωνώ, και εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ας πατήσω το πόδι μου στην Αυστραλία και όλα αυτά θα τα δεις. Την αγαπάς ακόμα. Ας πατήσω το πόδι μου στην Αυστραλία και θα την αγαπώ όπως πρώτα. Δηλαδή, κάσου να αρθείς, μην τη λεφτά θα ζήνω. Θα τα βολέψω. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα πώς, αλλά θα τα βολέψω. Την αγαπάς ακόμα. Εγώ θα αργήσω λίγο. Πού θα πας, δεν θα μου πεις πού θα πας. Είπα πως θα αργήσω. Είδες, ποτέ δεν βάλεσα τη χρωτιά μου στο τραπέζι σαν άντρας. Τη γυναίκα μου την ήθελα κυρία, με εννοείς. Την αγαπάς ακόμα. Ας πατήσω το πόδι μου στην Αυστραλία και θα την αγαπώ όπως και πρώτα. Δηλαδή τώρα τη μισείς. Όχι, όχι. Ας πατήσω το καλό της θέλω. Ας πατήσω το πόδι μου στην Αυστραλία και όλα αυτά θα τα δεις. Μέχρι που πιστεύω ότι θα σου ξοφλήσω και θα σου χρωστάω. Αυτά σκέφτεσαι. Εγώ τα έχω ξεχάσει. Γιατί με έχεις πάρει για κανένα τραγκαδόρο που παίρνει τα νικάκια που πήγανε. Όχι, αλλά τι σημασία που πήγαμε το δίκο του Σάκη. Και άμα θες και άλλα ζήτα μου, μην τρέπεσαι. Θες.
Κάτσε να δούμε τι πιάσαμε. Κύριε Στέλιο. Άσε με να χαρίσει τα παιδιά σου. Έχω κι εγώ τα δικά μου βάσανα. Πόμπο. Μα σε ποιον να τα πω, εσύ ξέρεις. Μα πώς με έχεις πάρει έτσι. Ό,τι θα έχεις πάρει σου που τη φορτώνεις. Ούτε η Παναγία παρηγορείς την ανάμνα. Μπορώ εγώ να παρηγορώ άλλους. Μα εσύ ξέρεις. Ξέρω τι ξέρω. Με έχεις πάρει για κανένα μορφωμένο και νομίζεις ότι μπορώ να σου διαλευκάνω όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, το λέω. Δεν είμαι μορφωμένος και έχω τα δικά σου. Τα δικά μου βάσανα. Άσε με κι εσύ. Έχει ραντεβού πάλι με την Τάμα και το Ρί. Τον είδες τον Ιούδα, που πήρε πάλι τα αργύρια της προδοσίας. Εσένα πάλι ποιος σου μίλησε. Εσένα θα σου πω στο δικαστήριο, εκείνας εδώ. Εγώ θα σε μάθω να φέρεσαι. Φέρε μου πρώτα το 200 που μου χρωστάς και ύστερα μίλα. Κάτε, ψευδομάτυρα, ρεζίλι. Όχι. Στράτο, έλα εδώ. Της τα χρωστάω, με ξέρεις. Δώσεις το. Όχι, τη τα χρωστά! Σε δωμάτια! Σκάτε! Τρινιάρι! Ξέρεις πως φαίνεσαι τώρα, κύριε Ανετό! Σαν οχιά! Έλα σου και δεν δάγκωσα κανέναν ακόμα! Το παρομάκι μου το κρατάω για σένα! Πρόσεχε μονάχα, μην το καταπιείς! Αμαρτία είναι, αμαρτία! Εγώ τι φταίω! Αυτός φταίει! Εμείς στην Αγγλία το κουστά δεν τα φταίω! Γιορδάνη! Άκου με, Γιορδάνη! Ήρθανε πάλι και μας μετρούσανε σήμερα. Ποιος? Μηχανική. Πότε? Το πρωί. Πολύ ήτανε. 5-6. 6 ήτανε, τους μέτρησα. Πέρανε η μηχανή. Ναι, μία μηχανή με μία τρύπα. Μία ώρα μας κοίταζαν μέσα από αυτή την τρύπα. Αν δεν κοίταζαν εμάς, το ξύλο κοίταζαν. Έλα κάτσεις. Τι ξύλο κοίταζε? Να, ένα μεγάλο ξύλο. Με μαύρα νούμερα και κόκκινα νούμερα. Αυτός ο παιδιάς που έλεγε σε όλους τους υπόλοιπους τι να κάνω. Όλη την ώρα μεταξύ τους μιλούσανε. Τι έγανε? Να δείτε που αργάει γρήγορα, θα τα μαζέψουμε και το πλήρω. Θα ξαναπεράσουμε από εδώ. Σε πολυκατοικία θα έχουν χτίσει στην οδύνη μας, ούτε θα το γνωρίζουμε το μέρος. Και εμείς, πού θα πάμε εμείς? Όσοι μέναν εδώ πριν το 50, θα πάρουν μια μικρή αποζημίωση. Δεν φανταστείς πολλά. Εγώ και η Μαρία θα μέναν εδώ πριν το 50. Μακάρι να μην είχατε έρθει εσείς πριν το 50. Ιωδάνη, θες κάτι? Τι θες? Δεν θα σου φέρω να φας. Θέλεις το κρασί? Θα σου τι θέλεις? Ένα σωρό γάτι είναι πάνω στα πίνα. Ήτανε πάλι και μας μετρούσαν εσύ. Τ' άκουσα! Ιωακήμ, πού είσαι παιδί μου? Έλα να φάω. Στράτο! Δεν είναι μέσα. Έφυγε. Πού πήγε, πριν λίγο εδώ ήτανε. Μόλις μπήκες μέσα, το σκασε. Το σκασε και δεν μου πει που πήγε. Εδώ δεν λέει σε σένα που είσαι φίλος του. Σε μένα θα πει. Μαύρη φίλη εδώ που τα λέμε. Ούτε η ίδια σου η γυναίκα δεν ξέρει που πάει και τι κάνει. Πάψε! Δεν κοιτάς τα χάλια σου, λέω εγώ. Αυτός ο σταυρός δικός του δεν είναι. Και αυτός τον δάνεισε. Που τον είδες ότι αυτός που τον δάνεισε. Συνέχεια δεν σου δανείζει. Μου δανείζει γιατί εγώ του ζητώ. Και αυτός του δίνει αβέρετο, ενώ είναι σπάγκος. Πού το είδες εσύ ότι είναι σπάγκος? Ναι, τον έχεις δει ποτέ να βγαίνει έξω, να γλεντάει, να ξοδεύει. Όλο εδώ μέσα, κάθε σαν το κορίτσι του σπιτιού. Είναι ήσυχος άνθρωπος. Εμένα μου λες. Σκάσε επιτέλους, σκάσε. Τι έπατε? Σκάσε γιατί μου έχουν πει ένα σωρό διάολο στο κεφάλι μου. Πάλι καλά, γιατί εγώ έλεγα ότι κανείς το χαζό. Δεν μου λες, τι μαστάς μέσα από τα λόγια σου, γιατί δεν μιλάς καθαρά? Πες μου πρώτος μια καθαρή κουβέντα, θα σου πω εγώ 100. Το σταυρό ξέρεις που τον ευρύκα μέσα σε εμάς. Τόσες φορές του είπα να έρθει και ποτέ δεν ήρθε. Μπαίνω, βγαίνει όσο εγώ λείπω. Μα τέτοια ώρα πρέπει να ήταν. Τους βρήκα να είναι εδώ στη γωνία και να τα λένε. Πού? Να καλέ εδώ στη γωνία. Τι θες να πεις, τους είδαν κι άλλοι? Δεν λέγει, τους είδαν κι άλλοι. Εγώ αυτά που δεν θες να ακούσεις λέω, αυτά που φοβάσαι. Κοίτα, μπορεί να είναι και ιδέα μου, να, αλλά από εκείνο το βράδυ που αυτός ο τύπος με την κοσάρη έφαγε τη γροθιά από το στράτο, όλο γι' αυτό μιλάει. Και ύστερα, όταν λείπει κι αυτήν, λείπει κι αυτός. Και ύστερα, είναι και ο σταυρός. Και πως σου δανείζει όλη την ώρα? Μωρέ, λες να προσπαθεί να μου ρίχνεις τάχτη στα μάτια, μωρέ, εσύ ξέρεις, μίλα! Θα πας μάρτυρα στο δικαστήριο εναντίον μου. Θα κάνω ό,τι θέλεις, θα έρθω δικό σου μάρτυρας, μίλα! Ο Κυριάκος ο περιπτεράς
Του είδε κάτω στην παραλία κοντά στην βουλιαγμένη. Τι! Άμα εκείνο φταίει. Η Όλια είναι αρνήτη Θεού. Την βρήκε μαραμένη μαζί σου, τι θα ρίξει. Η Όλια είναι νέα, όμορφη. Κακοπερνάει μαζί σου. Εγώ βέβαια το ήξερα ότι μία μέρα έτσι θα γίνει. Θα πετάξει και θα σου φύγει. Τώρα είδα αυτό και την ξελόγιασε. Ο Κυριάκος είπες. Στάσου, Στέλιο! Πού πας! Στάσου! Σορκίζομαι στην ψυχή της κόρης μου ότι θέλω να πάψεις να είσαι πια σε ένας ρεζίλης. Ρεζίλης, ε! Ως τα ρεζίλης! Νομίζεις τώρα ότι γεννήθηκα ρεζίλης! Ε, όχι, δεν γεννήθηκα ρεζίλης! Στάσου, Στέλιο! Δεν γεννήθηκα! Στάσου! Τώρα? Κατάλαβες. Πήγε και μου πήρε εγκλές. Αχ, γιατί να μην είχε πάρει ένα δικό μας παιδί. Θα έχω κι εγώ την κόρη μου. Θα εγγόνω μου. Στερώ από τον εαυτό μου χρήματα για να τις ρίγνω να γράφει κανένα φόρεμα. Μωρέ, εγκλέζος να σου πετύχει. Ο κοκκινομούρης, ο λεμονοστήθης, ο άντρας της, της θα δίνει με το σταγονόμιο. Μωρέ, σκατά στα μούτρα του. Παγώθηκε πέρσι, να φύγω και να φύγω. Το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να τρώω και να μιλάει για ποδόσφαιρα από το πρωί ίσα με το βράδυ. Μωρέ, με έτριψε, κατάλαβες, ο γιος μου. Ο γαμπρός μου, ο λόρος. Τι να κάνουμε, ναι. Έτσι μου είπε η κόρη μου. Ναι, παιδί μου, λέω. Μάζεψα από τα μπαμπαλάκια μου κι εγώ και γύρισα. Αχ, είναι να μην μείνεις μόνος. Γιατί άμα μείνεις, είσαι μόνος. Όλο μόνος. Θα φύγουμε άλλη φορά, μην κλαις. Σου δίνω το λόγο μου, θα φύγουμε. Η Βούλα, πίμπολα μας. Μπαμπί, τι έγινε, Βούλα. Μας τις κάσανε. Εξηγήστε μας, σας παρακαλώ, τι έγινε. Μα ποιος? Πού είναι ο Στέλιος? Πού στο περίπτερο ή στο καφενείο πρέπει να είναι, Γιάννη. Τι έγινε, μιλήστε λοιπόν, εξηγήστε μας. Ποιος? Μας τις κάσανε. Τι εννοείς, ποιος? Αυτός που δήθεν θα μας έστελνε στην Αυστραλία. Που τον πληρώσαμε για να μας στείλει. Αυτός σας έπαιξε τα τρεματήρια. Και αυτά σκάρτα, ήτανε πλαστά. Του είχες δώσει όλα τα λεφτά και για τα εισιτήρια. Όλα, όλα. Μας την έσκασε. Ούτε που φάνηκε. Και εσύ, βρε Μπάμπη, πώς του δώσες τόσα λεφτά. Τίποτα δεν πονηρεύτηκες. Τι να πονηρευτώ. Δουλειά του είναι. Πού να ξέρα. Τι συμβαίνει εδώ. Όλγα, μας τις κάσανε. Στην αστυνομία πήγατε. Πήγαμε. Σάμπος. Τι έγινε, μας πήγε η αστυνομία. Έπρεπε να προσέχετε, μας είπε. Τώρα, το βαπόρε έφυγε. Πήγε να πέσει στο λιμάνι μαζί με τις βαλίτσες και ευτυχώς του βαστήξαμε ο Γιάννης κι εγώ. Τι ήθελε κι άλλοι να το πιάσουν. Ω, Χρυσά μου, παιδιά, τι πάθατε. Εμένα μου λες, να έχεις πουλήσει τα ρούχα σου, τα σεντόνια σου, τις βέρες και να σου τις κάσουν έτσι τα πονηρά και να βλέπεις το βαπόρε να φεύγει, να φεύγει και να είσαι πεταμένο σαν το σκουπίδι. Και αυτή η τρελή φώνεσαι το βαπόρε. Στάσου, στάσου. Λες και θα σταματούσε. Ρε Μπάμπη, ρε Μπάμπη. Μας τις κάσανε, Στέλιο. Μίλα ρε, μίλα. Δεν θα πάμε στην Αυστραλία, Στέλιο. Η Αυστραλία ήταν κόλπο για να μας βρει. Μα πώς, η Αυστραλία είναι και ένας όρος Κοσμάκης πήγαινε. Τι κόλπο ήταν τότε. Το ταξίδι των παιδιών ήταν απάτιο. Μπάμπη, θα το σκοτώσω, θα το σκοτώσω. Πες μου που μένει και πώς το λένε το κάθαρμα. Να κάτσεις φρόνημα, αυτές είναι δουλειές της αστυνομίας. Αυτή η δουλειά είναι για μένα όσο δεν ήταν καμία άλλη. Μπάμπη, πες μου που μένει. Δεν ξέρω που μένει. Αν ήξερα. Πού τον έβρισκες? Στο καφενείο της Αλεξάνδρας. Τι να το κάνεις, σαν πως θα μου είχε δώσει το κανονικό το όνομα. Εντάξει, δώσ' μου αυτό που σου έδωσε και είναι και ψεύτικο. Να κάτσεις φρόνημα, είπαμε, δεν είσαι εσύ για τέτοια. Τώρα θα δεις πως είμαι και παρά είμαι. Μπαμπή και όνομα της Παναγίας μου, γκάθηκες. Πες μου πως το λένε να πάμε να τον καρφώσω. Αν δεν είσαι λίγο νερό στα μούτρα σου και τον καρφώνεις αύριο. Γελάτε, γελάτε. Είμαι γελίος, είμαι αστείος. Άντε τώρα, ελάτε να βολευτείτε σε μένα. Μόνο καθαρά σεντόνια δεν έχω. Βρέχει! 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 Να βάλω και μια τηγανιά πατάτες. Να τις πω στους Μαρίτσα. Ναι, φέρνεις μέσα Γιάννη. Έλα και εσύ Βούλα, θα σου δώσω μια ρόμπα να αλλάξεις. Έτσι θα σου πειράω και σας γύρω με ένα κουτί λουκούμνα. Χάρη Στέλιο, χάρη Στέλιο. Είσαι φίλος σου. Και είναι έτσι όπως μου τα έπρεπε. Μη Στέλιο, δεν είναι όλα τώρα για φασαρίες. Γεια σας, γείτονες. Δεν μου λες. Μη Στέλιο, μη τώρα. Αυτός ο Σταυρός δικός σου δεν είναι. Πού τον βρήκες? Εσύ, πού λες να τον βρήκα? Πού θες να ξέρω? Εσύ δεν ήταν που τον είχες χάσει. Εδώ και δύο μήνες. Και πού λες να τον βρήκα? Πού θες να ξέρω? Μπορεί να σου πέσε μέσα στο σπίτι μου. Εκεί τον βρήκες.
Πώς διάολο! Αυτό λέω κι εγώ. Πώς διάολο! Άκου να σου πω, δεν μ' αρέσουν καθόλου τέτοια αστεία. Να σου πω την αλήθεια, τυχαίνει να μην μ' αρέσουν και εμένα τέτοια αστεία. Τότε δώσε το σταυρό πίσω και σώπη. Το πρώτο θα μου πεις πως βρέθηκε μέσα στο σπίτι μου και μετά θα στο δώσω. Όλια, όλια, πες μου, πως βρέθηκε ο σταυρός εδώ πέρα. Πες μου. Δεν ξέρω, ζωή, άσε με, άσε με. Το χάρισε εκεί στην πουλιαχμένη που πήγατε, πες μου τώρα. Δεν ξέρω, άσε με. Τέλειο, ας είναι ήσυχη. Το καλό που σου θέλω, άκουσε. Μην την ξανακούσω να φωνάζει. Ελέξω ρε ζήλη, τρακαδό ρε! Ελέξω ρε ξηγηθούμε σαλάτες! Πόσα θες ρε, πόσα! Ρε ζήλη, τρακαδό ρε! Πόσα θες! Λέγε, σου φτάνουν! Ε, πάρε κι άλλα να πας να ζωγάρεις! Ρε ζήλη! Πώς πάμε τώρα, τελειώνουμε. Τελειώνουμε, τελειώνουμε. Ιορδάνη, τι θα έγινε η αφέντη μου, έλα να βοηθήσεις κι εσύ. Έχουν πέσει τα νεφρά μου να ξεκουβαλάω τόση ώρα. Έλα να βάλεις ένα χεράκι. Σάμα της ήταν πρώτη βολά, είχαμε τη χειρότερη. Γιατί το έβαλες τέτοιο τέτοιο, Ιορδάνη μου. Δίκιο έχει. Είμαστε γέροι άνθρωποι και ακόμα να βρούμε ένα στέκι. Και νερό να ήμασταν, θα είχαμε βρει ένα στέκι. Ορίστε. Λέω, τι θα γίνει Γιάννη, ο γέρος δεν λέει να κατέβει. Καλά μάνα, πήγαινε εσύ και μην κουβαλάς άλλα, θα τα φέρω όλα από. Κι εκείνο του Γιωακίμ. Παίζει έξω, μη σκοτίζεσαι. Τι πεις μας έπιασε, έχουμε να διάσουμε ένα σωρό πράγματα. Στο λιμενικό σώμα ζητάνε από αξιωματικούς. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς φαίνεται. Ρωτήσεις εμένα. Αν δεν ρωτήσω σένα, ποιον θα ρωτήσω. Ψέματα λες. Κανένας δεν ρωτάει εμένα. Κανένας. Πώς αλλιώς. Μπορώ να κάνω την κεφαλή μου χωρίς να σου πω τίποτα. Το κάνω κάτω θέλω τη γνώμη σου κι αν είναι να αρχίσει το διάβασμα. Μίλατε κι εσύ, τι μας απαράτησες έτσι. Εμείς τι σου κάναμε. Εδώ είσαι Γιάννη. Όλους τους χαιρέτησα, μόνο εσύ έμεινες. Είναι εντάξει το ταξί. Είναι εντάξει, σε ευχαριστώ που το βρήκες. Είναι και φθηνό ευτυχώς. Είναι γνωστός μου. Τώρα πια δεν θα τρέξεις εγώ σε τα τσιμπιδάκια μου, ούτε για τα βοβάκια μου. Θα ησυχάσεις επιτέλους. Γιατί το λες αυτό, εγώ θα τα θυμάμαι όλα. Όλα με αγάπη. Λοιπόν, τι αποφάσισες, θα δώσεις εξετάσεις στο ναυτικό. Ναι, απεξιωματικός. Θα σου πηγαίνει στολή και ειδικά το καλοκαίρι που φοράνε άσπρα. Δεν με νοιάζει στολή. Ποτέ δεν φοράνε στολή. Εκείνο που με νοιάζει είναι να διοριστώ λιμενάρι σε κανένα νησάκι. Να πάρω και τους γιάρες μου. Εκεί. Είναι φθηνή η ζωή. Ελπίζω να αγοράσω μια-δύο-τρεις κάμαρες και να τις βάλω μέσα και να τις πω. Νάτε, δικές σας είναι. Θα πηγαίνει ο γέρος μου για ψάρεμα, για κανένα αυταπόδι. Είναι μερακλής ο γέρος μου και δεν χάρηκε τίποτα στη ζωή του. Κυνηγημένος, κυνηγημένος συνέχεια. Σου εύχομαι, Γιάννη, όλα να έρθουν όπως θα θες. Ίσως έχω και εγώ κάποιο καλοκαίρι να σας βρω. Όποτε θες. Ακόμη και να μείνεις μαζί μας. Για πάντα. Αυτό μη μου το έφτιασε. Λέω. Το μαζέψατε, Γιάννη. Κοντεύουμε. Δεν θα βοηθήσω. Ψιλοπράγματα μείνω. Χάρη και να ήταν εδώ εκείνος. Στέλιο. Αν ήταν εδώ, Γιάννη, δεν θα μας φερόντουσαν έτσι τώρα. Θα έλεγε το ένα, θα έλεγε το άλλο. Δεν ξέρω τι θα έλεγε, όμως κάτι θα έλεγε και θα ήταν όλα διαφορετικά. Όλοι μας το νομίζαμε ότι πάμε κάπου καλύτερα από εδώ. Θες με τα ψέματα, θες με τα καλαμπούρια. Θες γιατί ήταν ρητσής, πονηροπαρμένος, κάτι κόλλαγε στα πράγματα και τα έκανε αληθινά. Πάρε στέλιο. Μαζεύεις πάλι αυτά να φύγεις. Δεν ξέρω, έχω χάσει τον μπούσουλα. Εσύ σκέφτηκες που θέλω να φύγεις. Δεν θέλω. Έχω τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Έτσι και τους τύχει κάτι, ποιος θα τους κοιτάξει. Ναι, μα δεν είναι τόπος εδώ.
Ανάθεμα την πίστη μου. Τρεις μέρες να δουλεύεις και τέσσερις να κάθεσαι. Να μην έχεις δική σου μια κάμαρα να μείνεις. Να μην ξέρεις ποτέ τι θα σου ξημερώσει άλλη μέρα. Σε αυτόν τον τόπο δεν στεριώνει κανείς. Με νιώθεις. Όλα πάνε όπως τους έρθουν. Να, όλη νύχτα έβρεχε με το τουλούμι. Ο αέρας κόντευε να μην αφήσει καμιά στέγη στη θέση. Και τώρα κόψε για κάδα. Λες και είναι μάις. Βιόλι είναι αυτό. Ένας Γιαννόπουλος, ένας Γιαννόπουλος, ένα τηλεγράφημα. Στο βάθος. Ένας Γιαννόπουλος, είναι κανείς εδώ. Τι τον θέλετε. Κάνε τηλεγράφημα, πάρ' το και διάβασέ του. Δεν είναι για μένα. Ένας Γιαννόπουλος, μένε εδώ ή δεν μένει, τι θα γίνει. Πού να υπογράψω, είμαι η γυναίκα του. Άστο, ούτε που να τα αγγίξεις. Και ποιος θα το πάρει. Κανένας. Είναι ο Στέλιος εδώ, ε, δεν είναι. Λοιπόν, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το αγγίξει. Θάψε το, κάντε ένα λάκκο και θάψε το. Αυτή η πόρνη να μην το πάρει. Ίδιος τι. Σκοτώθηκε. Το σκοτώσανε. Εσείς λοιπόν είστε χείρα του. Τι είσαι εσύ, ε, μη λες τίποτα. Τι είσαι. Άσε την ψυχή του να ηρεμήσει. Ούτε που να το σκέφτεσαι. Αφήνω τα κοκαλά του. Πάψε πια! Εσύ το πήρες στο λαιμό σου, το ακούς. Εσύ και αγαπητικό σου. Εσείς οι δύο που το νομίζετε ρουφιάνο, άχρηστο, καρπαζοεισπράκτορα. Μα ο Στέλιος είχε καρδιά και ψυχή να γεμίσει όλο τον κόσμο. Άρε Στέλιο. Κάνε πέρα κι εσύ και αφήστε με όλοι σας. Εγώ τον είδα σε κατεμένο πάνω στα βράχια του νταμαριού. Όχι εσείς. Το Στέλιο, μωρέ. Το Στέλιο. Λοιπόν, πατρίδα, τι έγινε. Θα έρθεις καμιά φορά. Αύριο θα κλείσουμε το οικόπεδο. Θα αρχίσουν εργασίες εδώ μέσα. Γιατί δεν έρχεσαι να ξεμπαζώνεις. Καμιά δεκαριά μεροκάματα τα έχεις σίγουρα. Δεν απαντάς, Βάρτο, ε. Τι λες. Είσαι καλός το φτιάρι. Τι να το κάνει το φτιάρι. Έχει τη δουλειά του άνθρωπος. Δουλεύει στο καμίνι. Έτσι κύριε Ροδάνη. Άντε, έλα. Πάμε να πιούμε ένα κατουστάκι όλοι μαζί. Άνοιξε χείρα ένα βαρέλι. Από τα καινούργια. Άλλο πράγμα. Δεν μου λες. Πώς τον λένε. Κύριε Ροδάνη. Λοιπόν κύριε Ροδάνη, κερνό και μεζέ και κάθε κρασί του γούστου σου. Τι λες, πάμε. Άντε ρε, τραβάτε να τον βγάλετε από εκεί πέρα. Α, σας παρακαλώ, ο κύριος Ιορδάνης είναι γείτονας και φίλος. Του είπαμε να έρθει και θα έρθει. Έτσι κύριε Ιορδάνη. Δεν μου λες. Εκείνο του τουφέκι, τι έγινε. Πρέπει έχω εκεί το δικό σου. Κάνει και σκοποβολή. Πες του και έτσι. Δεν χωνεύει τα γατιά. Άμα δει γατί, μπαμ, ερχόταν οι γείτονες και μου κάνουν παράπονα. Εγώ όμως, ακούς κύριε Ιορδάνη, εγώ το κορόιδο. Άντε Ιορδάνη, καρδούλα μου, έλα από εκεί πέρα που άντε, πρέπει να φύγουμε. Θα βρούμε αλλού μια γωνιά. Εγώ θα στη στρώσω με κυλίμια. Εγώ θα τη φροντίσω. Μη σκάσει. Φουσκούσαν οι φλέβες από τη στεναχώρια. Κύριε Δάνη, βάσεις σε μένα. Εγώ με τα χέρια μου θα σου φτιάξω ό,τι θες. Στορκίζομαι στην ψυχή της μάνας μου. Έφε. Ο δικός μου γέρος δεν ζει. Αν ζούσε και μου είχε να φτιάξει μια γωνίτσα, δεν θα την έκανε. Ε, λοιπόν, αφού δεν ζει, θα την κάνω για σένα. Θα μας διώξουνε κι από εκεί, μπάβεις. Θα μας διώξουνε. Έλα ρε πατρίδα, εδώ στάζουνε λαγούς με πετραχίλια. Μην είσαι σόρικος. Θα μας διώξουνε, μπάβεις, θα μας διώξουνε. Άντε επιτέλους, κρασί σου στάζουνε, μεζέ σου στάζουνε, γωνιά σου στάζουνε. Άντε μην με πιάσουν τα διαόλια μου. Φύγε από εκεί, σας απαγορεύω, είναι ο πατέρας μου. Δεν θέλω το κακό. Άντε, έλα. Αυτό ήταν. Δεν σας είπα εγώ ότι ο κύριος Ιορδάνης είναι εντάξει άνθρωπος. Μην είναι βαρύ κύριε Ιορδάνη. Όχι. Εγώ μπροστά, εγώ. Αγάτα κύριε Ιορδάνη, αρχηγέ! Αγάτα! Τι με έπιζε τώρα, μου αρχίζει να τραγουδήσω. Είμαστε με την δρομή πηγαίνουμε. Όλα θα σιάξουνε, θα το δείτε. Μπρος τα μηχανοκίνητα. Όλα θα σιάξουνε, θα το δείτε. Αλλά λείπει ο πιο καλός. Άρε Στέλιο. Άντε που λοιπόν, τι χάστης. Έρχομαι μπάμπι. Θα μας διώξουνε μπάμπι. Θα μας διώξουνε. Αγάτα κύριε Ιορδάνη, αγάτα. Για και αστέρια να μας κάνει.
Μια πουκιά ψωμί για μας τα ορφανά περιστέρια θα σκαλάλιζε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το δεύτερο γυμνάσιο Τρινάβου. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ωραία, άμα το έργο που παρουσιάσατε σήμερα ήταν η Αυλή των Θαυμάτων, εγώ πιστεύω ότι η παράστασή σας ήταν ένα θαύμα, ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Έκανε και λογοπαίγνιο, Λογοπαίγνιο, εντάξει, είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Πού τα βρίσκεις, Τριάτιμε. Είσαι φοβερός. Είμαι καινούριος. Το θέλω και του χρόνου. Ωραία, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω. Θες να ξεκινήσεις, Ευαγγέλη, τις ερωτήσεις. Εγώ θέλω να μάθω, παιδιά, ποιος έκανε τα απίστευτα σκηνικά που έχετε. Και γενικά, το έργο, πώς το αποφασίσατε? Μπήκατε στη διαδικασία να διαβάσετε και το βιβλίο όλοι σας ή ήταν κάποια συγκεκριμένη ιδέα? Πώς ξεκίνησε αυτό το κόνσεπτ? Ελάτε να μιλήσετε, ελάτε να μιλήσετε. Ευχαριστώ. Αρχικά ήταν δική μου ιδέα η Αυλή των Θαυμάτων. Είναι ένα θεατρικό κείμενο δύσκολο. Είναι πολύ ειλικρινές. Και το συζήτησα με τα παιδιά. Είχαμε άλλα 5. Επιλέξαμε αυτό. Αφού ήδη είπαμε κάποια πράγματα για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, για την περίοδο μετά τον εμφύλιο κτλ. Και τα παιδιά προτίμησαν αυτό τελικά. Και έτσι λοιπόν, αρχίζοντας από τον Οκτώβρη, παιδιά, ή Σεπτέμβριε. Σεπτέμβριε, ολόκληρο είναι άλλη μισή ώρα. Κόψαμε 30 λεπτά για τις ανάγκες εδώ. Και είμαστε τώρα στα 65 και λίγο παραπάνω. Μπράβο, μπράβο. Αυτό, έτσι. Γενικά, όλοι μαζί με τα παιδιά του αποφασίσαμε ότι θέλουμε να παίξουμε αυτό το θεατρικό έργο, διότι είναι και επίκαιρο. Μιλάει για τη μετανάστευση, όπως και τότε, μετά το 50, μετά τον εμφύλιο, είχαμε μετανάστευση, ισχυρό κύμα μετανάστευσης. Έτσι και τώρα στην Ελλάδα, πολλοί νέοι μεταναστεύουν έξω για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Και όλα τα παιδιά συμφώνησαν, διότι το βρήκαν μια πάρα πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Και επειδή είπαμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια πολύ καλή θεατρική παράσταση, διότι αυτό είναι θέατρο, έχει απλούς διαλόγους, καθημερινούς, και θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε σωστά και να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα που βγάλαμε σήμερα. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και ήταν το καλύτερο κλείσιμο, πιστεύω, και με την τούρτα. Ευαγγέλη. Εννοείται. Χρόνια σας πολλά κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.